Αναμένομαι κατά την αποκάλυψη του Ιωάννου, κατά τα προφητεία των Αγίων, τον Αντίχριστο. Τον περιμένουμε και καλώς να έρθει, διότι θα έρθει για να ελέγξει, μάλλον να κάνει τέστη στους ανθρώπους κατά πόσον πιστεύουν θετικά στον Χριστό. Η άθληση θα γίνει πάνω στην πίστη στην θεότητα του Χριστού μας. Πολλοί άνθρωποι του Θεού μιλούν για τον Αντίχριστο, όλοι με αγαθή προαίρεση, με αγαθό σκοπό να ωφελήσουν, γι' αυτό μιλούν. Αλλά υπάρχει μια διάσταση στις γνώμες, διότι κανείς δεν μπορεί να μιλήσει συγκεκριμένα και θετικά. Ορισμένοι λένε ότι ο Αντίχριστος εγεννήθηκε και έχει μια ορισμένη ηλικία. Άλλοι λένε όχι. Το όχι είναι το επικρατέστερο και το πιο αληθές. Διότι όταν μέλλει να έρθει ο Αντίχριστος, η ανθρωπότητα πρέπει να βρίσκεται στην πιο χειρότερη κατάσταση. Τότε θα έρθει αυτός ο Σωτήρας, ως ο Μεσσίας, για να πλανέσει τους ανθρώπους να τον ακολουθήσουν. Τώρα να έχει γεννηθεί αυτή η ίδια κατάσταση, η ανθρώπινη δεν το προβλέπει και δεν διαθέτεται, διότι οι άνθρωποι τώρα πάνω στη γη έχουν όλα τα καλά. Δεν έχουν ανάγκη από την προσφορά του Αντιχρίστου. Τι να μας δώσει για να τον πιστέψουμε? Σε τι να μας πλανέσει? Δεν τον έχουμε ανάγκη. Ακόμα οι προφητείες των Αγίων δεν έτυχαν εφαρμογής, δεν έτυχαν υλοποιήσεως. Ο Άγιος Κοσμάς ο Αιτωλός, αυτός ο νεοφανής Ιεραπόστολος, αυτός που μίλησε τόσον σωτήρια στον κόσμο και ιδιαίτερα στην πατρίδα μας, που έσωσε τη θρησκεία μας και τη γλώσσα μας, διότι αν έλειπε αυτός ο Άγιος, εμείς οι Έλληνες δεν θα γνωρίζαμε να μιλάμε ελληνικά. Αυτός ο Άγιος, ο τόσον κατά την ανθρώπινη γνώση και επιστήμη μικρός, αλλά μέγας ενώπιον του Θεού, μέγας για τη σωτηρία του ελληνικού γένους. Αυτός ο Άγιος μαθήτευσε 17 χρόνια ασκητής και μοναχός στη Μονή Φιλοθέου του Αγίου Όρους. Αυτός ο Άγιος, από αγάπη εμφορούμενος προς τον συνάνθρωπο, προς τον χριστιανό, προς το ελληνικό γένος, προς τον αδερφόν του, από πολύ αγάπη ξεκίνησε από εκεί, από αυτό το μοναστήρι το τόσο ταπεινό. Ζήτησε τη βοήθεια του Θεού και την πληροφόρηση και ανέλαβε αυτόν τον μεγάλον αγώνα, το να σώσει τον ελληνισμό από τον εξισλαμισμό. Οι Τούρκοι τότε με τη δυναστεία και με την βία οδηγούσαν τα πρόβατα του Χριστού στην άρνηση του Χριστού. Αυτή η δυναστεία, αυτός ο κεφαλικός φόρος που είχε επιβληθεί από τον Σουλτάνο πάνω στους φτωχούς και άμερους ραγιάδες, εκείνος ο βαθύς αναστεναγμός
του Έλληνα, του Ορθόδοξου, του σκλαβουμένου ανθρώπου, έφτασε μέχρι τον ουρανό και ο Θεός έστειλε την φώτιση σε αυτόν τον μικροσκοπικό άνθρωπο για να κατεσχύνει τους μεγάλους. Τα μωρά εξελέξατε ο Θεός ή να κατεσχύνει τους ισχυρούς, τα μωρά, τα γενή. Διάλεξε η αγάπη του Θεού να δείξει την μεγαλοπρέπεια και την μεγαλοσύνη. Αυτός ο μικρός κατά την ανθρώπινη σοφία εξήλθε έξω του Αγίου Όρους με την ευχή της Εκκλησίας και των Πατέρων και έφτασε σε όλη την Ελλάδα και βοήθησε το ανθρώπινο, το ελληνικό γένος, έσωσε τους χριστιανούς, δίδαξε την ακρίβεια της χριστιανικής ζωής, παρεκάλεσε τους έχοντας ευφορία να ανοίξουν σχολεία, να εκδώσουν βιβλία, να κάνουν κολυμβήθρες, να βαφτίζουν τα παιδάκια, τα σχολεία να μαθαίνουν γράμματα, για να διαβάσουν το Ευαγγέλιο, το Οκτωήχη, να διαβάσουν τα μυστήρια της Εκκλησίας, να κρατήσουν την πίστη. Και το πέτυχε, διότι ο δρόμος του ήταν Θείο Νεύματι. Λοιπόν, η ανάγκη αυτή σε πάρα πολύ μεγάλη έκταση ήδη ανοίγεται μπροστά μας. Εκεί είχαμε την τουρκική δουλεία, εδώ θα έχουμε την σατανική. Χρειαζόμεθα Αγίους Κοσμάδες να φανούν στον κόσμο, να βοηθήσουν, να προλιάνουν το έδαφος στις καρδιές των πιστών, να τους προετοιμάσουν για αυτή τη μεγάλη άθληση. Γι' αυτό θα πρέπει να πιστέψουμε ολόψυχα, να ζήσουμε χριστιανικά, να διδάξουμε χριστιανικά τον συνάνθρωπο, τον συνάδελφό μας, τα παιδιά μας, ώστε μεθαύριο να αντιμετωπίσουν όλες αυτές τις μεγάλες και τρομακτικές καταστάσεις που θα επέλθουν στο ανθρώπινο γένος για τη μεγάλη αμαρτία. Θα έρθει ο Αντίχριστος, θα έρθουν τα κακά. Αυτός ο Άγιος Κοσμάς, ο θεοφώτιστος άνθρωπος, ο υγειασμένος, το υγειασμένο αυτό σκεύος του Αγίου Πνεύματος, μίλησε και είπε ότι θα γίνει ένας τρίτος παγκόσμιος πόλεμος. Είπε πολλά, επαλήθευσε. Θα υπαλληθεύσουν και τα υπόλοιπα. Λοιπόν, ο Άγιος Κοσμάς είπε ότι θα γίνει τρίτος παγκόσμιος πόλεμος. Θα αραιώσουν οι άνθρωποι πάρα πολύ. Θα κάνει ένας άνθρωπος μία μέρα διαδρομή να συναντήσει άνθρωπο, να τον καλέσει αδελφό του. Θα έχει δει πάρα πολύ αίμα πάνω στην Κωνσταντινούπολη. Τόσο αίμα θα έχει δει που 3 ετών τα μάλι θα πλέψει πάνω στο αίμα. Το αίμα θα φτάσει, λέει, μέχρι την Άμβυσσο, δηλαδή μέχρι τον πυθμένα της θαλάσσης εκεί. Όπως ο άγγελος, ο αρχάγγελος Μιχαήλ, όταν εξέπεθε το αγγελικό τάγμα του Ιωσφόρου και είπε «Στόμε καλός, στόμε μεταφόβου» και σταμάτησε εκεί η κατάρρευση του αγγελικού αυτού τάγματος που κατέληξε να γίνει δαιμονικό. Έτσι, λέγει ο Άγιος Κοσμάς, θα μιλήσει και τότε και θα σταματήσει ο πόλεμος. Στόμε καλός, στόμε μεταφόβου και θα σταματήσει ο πόλεμος. Και η νίκη κατά την προφητεία του θα δοθεί εις τους Έλληνες.
και λέει ότι το 1/3 των Τούρκων θα σφαγεί, δηλαδή θα σκοτωθεί. Το 1/3 θα φύγει στα βάθη της Μικράς Ασίας και το άλλο 1/3 θα γίνουν Ορθόδοξοι Χριστιανοί, διότι θα κατάγονται από ελληνικό αίμα, από το παιδομάζωμα των Τούρκων. Ως την ιστορία όπως έχουμε διδαχθεί, ότι κάποτε οι Τούρκοι κάναν παιδομάζωμα, μαζεύαν τα παιδάκια τα μικρά και κάνανε τον καλύτερο στρατό, τους γενιτσάρους, που αυτά τα παιδιά ήταν γενναίο στρατός εμάχητο με τα Ελληνόπουλα τα άλλα, και αυτά ήταν Ελληνόπουλα. Αλλά δεν ήξεραν ότι είχαν γονείς Ορθοδόξους και Έλληνες. Λοιπόν, από αυτή τη φορά την ελληνική, από αυτό το αίμα το ελληνικό και ορθόδοξο, αυτό εν το 1/3 των Τούρκων θα γίνουν Χριστιανοί. Και μετά υπάρχει κοιμόμενος στρατηγός ονόματι Ιωάννης, ο οποίος τότε ο Αρχάγγελος Μιχαήλ θα υποδείξει εις τους Χριστιανούς ότι αυτός θα βασιλεύσει τώρα. Θα τους υποδείξει με το δάχτυλό του τον τόπο και θα τον καλέσουν να ηγηθεί και να βασιλεύσει εις τον ελληνικό και ορθόδοξο λαό, και θα γίνει αυτό. Πριν από χρόνια εις το Άγιον Όρος ήταν ένας αρχιερεύς ονόματι Ιερόθεος. Αυτός ήρθε από τη Μικρά Ασία και το Οικουμενικό Πατριαρχείο τον έβαλε στο Άγιον Όρος να κάνει χειροτονίες, μνημόσια, λειτουργίες κλπ. Ήταν ένας Άγιος Αρχιερέας στον τύπο του Αγίου Νικολάου. Από αυτόν τον Άγιον Αρχιερέα αξιώθηκα της ιεροσύνης. Από τη Μικρά Ασία, ευλογημένος άνθρωπος του Θεού. Ένα θα σας πω, αγρυπνίες που κάναμε, 15 ώρες αγρυπνία, αυτός ο άνθρωπος, ο γτωικοντού της γέραν, δεν εκάθητο καθόλου στο κάθισμα. Από το θρόνο κατέβαινε στο στασίδι πάλι όρθιος, και στην λειτουργία 3 ώρες που ακολουθούσε μετά την πολύωρη ακολουθία του όρθρου, όρθιος. Του βάζαμε μια καρέκλα να καθίσει και δεν ήθελε. Λέει, ακόμα η Παναγία μας δεν με κούρασε. Και ας έτρεμε όλος από την κούραση. Αυτός ο Άγιος Αρχιερέας, αυτός μας είπε, αυτός είδε τον κοιμόμενο αυτόν στρατηγό Ιωάννη που θα αναστηθεί όταν θα γίνει ο 3ος μεγάλος αυτός παγκόσμιος πόλεμος. Τον είδε. Διότι χίλιοι αρχιερέας και ιερέας ουψεύονται. Λοιπόν, μας είπε την αλήθεια και το ρωτήσαμε, διότι ζούσε τότε και ο μακαριστός μου και ο Άγιος Χεροντάς μου και όλοι μας τη συνοδεία, τον είχαμε πάρει στο εκκλησάκι μας και εκεί καθίσαμε και το κάναμε τις ερωτήσεις και μας τα έλεγε, τα ακούσαμε με τα αυτιά μας. Λέει, υπάρχει αυτός ο κοιμόμενος βασιλεύς και θα αναστηθεί. Του λέμε, πότε γέροντα, πότε Άγιε Αρχιερέα του Θεού. Λέει, όταν θα γίνει ο 2ος, ο 3ος παγκόσμιος πόλεμος. Και επίσης μας είπε ότι το δεξιτού χέρι είναι στη λαβή του σπαθιού, το οποίο σπαθίνει μέσα στη θήκη. Και λέγεται, μας έλεγε, ότι όταν το σπαθί θα βγει από την θήκη του, τότε θα γίνει ο 3ος παγκόσμιος πόλεμος. Εμείς με την περιέργειά μας του λέμε, σεβασμιότατε, πόσο είναι το σπαθί μέσα στη θήκη. Ολίγοι πόντοι εναπέμειναν για να βγει, λέει. Και όταν το 55 έγινε εκείνη η βανδαλισμή πάνω στην Κωνσταντινούπολη, εκεί οι Τούρκοι κάνανε τόσες ασχήμιες στους αρχιερείς και ιερείς και εκκλησίες και στα μαγαζιά των Ορθοδόξων Ελλήνων, τότε εγώ ήμουνα στο ασκητήρι των Αγίων Αναργύρων και βλέπω τον αρχιερέα έξω από το ασκητήρι ασκεπή
στενοχωρημένον, αναμένον, ιδρωμένον και τρέχω έξω. Και του λέγω, συγχασμιότατε, περάστε μέσα να σας δώσω ένα ποτήρι νερό, γιατί είστε έτσι. Και μου λέει, παιδί μου, λέει, διάκο μου, λέει, ξέρεις, μήπως είναι τώρα, λέει, που θα γίνει ο τρίτος παγκόσμιος πόλεμος, λέει, γιατί αυτή η Βανδαλινή, μήπως είναι η αρχή του πολέμου. Και φοβούμαι να γίνει η Δευτέρα και αναστηθεί ο βασιλεύς κλπ. Και δεν ήταν βέβαια εκείνη, δεν ήρθε ακόμα η ώρα. Αλλά υπέθεσε ο άνθρωπος, γιατί γινόταν εκείνα πάνω στην Κωνσταντινούπολη. Και εν συνεχεία ο Άγιος Κοσμάς ο Αιτωλός λέγει ότι αφού βασιλεύσει αυτός ο Άγιος Βασιλεύς, τότε αυτός θα ζήσει 33 χρόνια. Η ζωή αυτών των χρόνων θα είναι μια ζωή παραδεισένια πάνω στη γη, και απόψεως αγαθών και απόψεως πτήσεως. Και τότε λέγει ότι θα εφαρμοστεί το λόγιο του Ευαγγελίου που μας λέγει ο Κύριος, ότι θα έρθει η εποχή που θα γίνει μια πίστη εις ποιμήν επάνω στον κόσμο. Και οι άνθρωποι θα ζουν ευτυχισμένα έχοντας ένα τέτοιον Άγιο Βασιλέα να βασιλεύει στην ανθρωπότητα. Μετά από τον θάνατο, τον φυσικό πλέον, του Αγίου αυτού Βασιλέως, θα ακολουθήσει η κατάρρευση της ευτυχίας και της πνευματικής και της υλικής εις τους ανθρώπους. Επειδή θα είναι λίγοι άνθρωποι και τα αγαθά θα είναι πολλά, και τότε θα είναι εποχή που ο Χριστός θα είναι σαν τον σίδηρο, και από τον Χριστό θα κάνουν κουτάλια και πυρούνια οι άνθρωποι να τρώνε. Και λόγω των πολλών αγαθών θα εφορμήσουν ακράτητοι στις απολαύσεις, και θα γίνει και η αμαρτία από τα αγαθά και από την σπατάλη του Θείου Φόβου αναρθίεται και γεννιέται η μεγάλη αποστασία του ανθρώπου από τον Θεό. Θα αρχίσει η κατάρρευση της ηθικής σαν κύριο αποτέλεσμα της καταρρεύσεως, και αμέσως οι άνθρωποι θα γίνουν σάρκες, όπως επί Νόε. Τι ήταν επί Νόε? Οι άνθρωποι ντωθήκανε στα αγαθά και τρώγαν και έπιναν και λοιπά, και τους βρήκε ο καταπλησμός και απόλεντο οι πάντες. Έτσι και στην περίπτωση αυτή, μετά την κοίμηση αυτή του Αγίου Βασιλέως, θα καταρρεύσει όλη η ηθική, οι άνθρωποι θα καταρρεύσουν πνευματικά, θα αρχίσει ο φόβος του Θεού να χάνεται, και θα αναφύγεται μετά από την αποστασία του Θεού φόβου η αποστασία θα φέρει την στέρηση της χάριτος του Θεού, και επομένως θα επακολουθήσει και η στέρηση των αγαθών σαν συνέχεια και σαν απάντηση της αποστασίας, σαν εγκατάλειψη του Θεού. Και τότε σε εκείνη την κατάσταση, την πολύ πολύ έτσι, που δεν θα έχει καθόλου φόβο Θεού μέσα και πίστη, θα γεννηθεί ο Αντίχριστος και θα αρχίσει να κηρύττει προς τον εαυτόν του πίστη ότι είναι ο Μεσσίας, και ότι αυτός θα είναι ο μόνος που θα βοηθήσει και θα σώσει το ανθρώπινο γένος από αυτή την καταστροφή και την δυστυχία. Και τότε οι υπάρχοντες ελάχιστοι ιερείς, οι φοβούμενοι τον Θεό, με τους ολίγους χριστιανούς, τους πιστούς, θα φύγουν στα όρη, λέει, και στις σπηλές, παίρνοντας μαζί τους λίγο αλάτι, και εκεί θα φύγουν την σφράγιση του θηρίου του Αντιχρίστου. Και όσοι θα ομολογήσουν πίστη στον Χριστό, θα μαρτυρήσουν πολύ σκληρά. Τότε θα αναστηθούν και οι μεγάλοι Άγιοι που δεν υπέστησαν φυσικό θάνατο, ο Ενόχ, ο Ηλίας και ο Ιωάννης ο Θεολόγος, και θα δώσουν τη μαρτυρία του Ιησού και θα σφαγιαστούν από τον Αντίχριστο και θα τύχουν το μαρτυρίο, και έτσι θα ακολουθήσουν και αυτοί τους μαθητάς που υπέστησαν το μαρτυρικό τέλος. Και έτσι θα ακολουθήσει μετά τα αυτά η συντέλεια. Και θα γίνει η μεγάλη κρίση. Και τότε το ανθρώπινο γένος θα δικαστεί και θα χωρίσει για πάντα. Και όπως είπαμε και στην
άλλη ομιλία μας, ότι στον άλλον κόσμο οι ορθόδοξοι χριστιανοί που θα τύχουν της μεγάλης σωτηρίας, για να απολαύσουν την απόλαυση του παραδείσου χωρίς καμία στέρηση και χωρίς καμία σκέψη που να φτιάξει την απόλαυση, θα αφαιρέσει τη μνήμη και της κολάσεως και των κολαζομένων. Όπως σε μία οπτασία ενός Αγίου είπε ένας Άγιος ότι είχε γίνει Δευτέρα Παρουσία και κάθισε ο Κύριος και έκρινε τον κόσμο, τους μεν δικαίως εκ δεξιών, τους δε εξ αριστερών, και όταν έγινε αυτή η διάκριση και ο χωρισμός ο τελικός, τότε είδε, ακούστηκε και ένας θόρυβος, μεγάλος θόρυβος, και τους ανθρώπους γενικά, και τους ναι και τους δε, και τους δικαίους και τους αδίκους, τους έπιασε μέγας φόβος. Και τότε βλέπουν ότι κάτω από το θρόνο του Χριστού, του δικαίου Χριστού, ήρχε το ποταμός πύρινος με θόρυβο, και οι άγγελοι οι πονηροί έριχναν τους εξ αριστερών μέσα στον πύρινο ποταμό, και βλέποντας ο Χριστό, βλέποντας οι Άγιοι τους αμαρτωλούς, που υποθετικά ο καθένας θα έλεγε μήπως είναι και ο δικός μου και ο Α και ο Β, βλέποντας τους εξ αριστερών να οθούνται από τους πονηρούς αγγέλους και να ρίπτονται στον πύρινο ποταμό, άρχισαν να στεναχωρούνται και να δημονούν και να φωνάζουν, και είπε ο Κύριος, δεν χρειάζεται, και εδώ ακόμη οι δίκαιοι με υποφέρουν, αρκετά υπέφεραν στη ζωή και πόνεσαν τους αμαρτωλούς και πάσχεσαν για αυτούς, αλλά αυτοί δεν θέλησαν να μετανοήσουν και δικαίως κολλάζονται. Αλλά τώρα που ήρθαν στην ανάπαυση, δεν υπάρχει λόγος δικαιοσύνης να υποφέρουν. Γι' αυτό αμέσως ο Χριστός έκλεισε την αυλαία και έπαυσε να φαίνεται ο ποταμός, ο πύρινος και τα λοιπά, αφήρισε και από τη μνήμη των δικαίων και των σωζωμένων ψυχών τη μνήμη της κολάσεως και των κολαζωμένων ανθρώπων, και μετά από την λήξη αυτή έβλεπε ο Άγιος αυτός άνθρωπος, έγινε η άνοδος προς τον ουρανό, προχωρεύοντο τα χερουβίμ και τα σεραφίμ και οι άγγελοι, και ακολουθούσε ο Χριστός με όλο το χριστιανικό πλήρωμα, με όλο το τους αγίους ανθρώπους και τους σωζωμένους ανθρώπους που έλαμπον σαν τον ίδιο τον Κύριο, όλοι μαζί σάλλοντας το αιώνιο Πάσχα, κροτούντες αιώνιο Πάσχα, ανέβησαν εις τον ουρανό, και ο Χριστός άνοιξε την πύλη του Παραδείσου και μπήκε μέσα με τους Αγίους, και όταν οι Άγιοι έβλεπε αυτός ο Άγιος άνθρωπος, όταν είδαν οι Άγιοι τα αγαθά που ετοίμασε ο Θεός για αυτούς τους σωζωμένους ανθρώπους, δεν μπόρεσαν να μιλήσουν από το θάμβος και από την έκπληξη, και ο Κύριος άρχισε την κατανομή στους μάρτυρες, στους δικαίους, στους ασκητάς, στους ανθρώπους που υπέμειναν την ασθένεια, την αδικία και λοιπά κατατάγματα, έδωσε κατανομή μέσα στην απέραντη βασιλεία του, στον απέραντο παράδεισο, τόπον αιώνιων αναπαύσεως πλέον. Εκεί έγινε η τελεία κατάπαυσης και ο σαββατισμός. Και εν ονόματι αυτής της μεγάλης αναμονής των χαλεπών αυτών ημερών που περιμένουμε, ας προετοιμάσουμε τους εαυτούς μας ανάλογα. Να μην μας ξεγελάσει ο λογισμός ότι δεν θα γίνουν. Είναι γραμμένα, είναι αποφασισμένα, είναι προφητευμένα και προφητεύονται από την ίδια μας, από την ίδια κατάσταση που ζούμε. Ένας γιατρός, πότε θα βάλει τον νηστέρι, πότε θα αφαιρέσει ένα μέρος από το σώμα
τότε όταν είδε ότι ιατρικός επιβάλλεται να αφαιρέσει λόγω του νοσηρού μέρους, εφόσον σάπησε, εφόσον έγινε καρκίνος, εφόσον έγινε αρρωστημένο μέλος και λοιπά, πρέπει οπωσδήποτε να πέσει μυστέρι. Διαφορετικά αυτό το παθημένο μέρος θα επιφέρει και στο άλλο υπόλοιπο μέρος του υγείας την ασθένεια και θα παίρνει το θάνατος. Γι' αυτό καλύτερα να κοπεί ένα μέρος για να διασταθεί το άλλο. Λοιπόν, αυτή η κατάσταση την οποία ζούμε και θα ζήσουν οι άνθρωποι με τα τάφτα φανερώνει και προφητεύει ότι εγγύς το τέλος. Και εφόσον είναι εγγύς το τέλος, πρέπει και εμείς να εγγύσουμε το Θεό, να Τον πλησιάσουμε και μάλιστα να μας αξιώσει, όχι με λόγια όπως μιλάω εγώ τώρα, αλλά με συνέστηση της καρδιάς, να ζήσουμε το πάθος του Χριστού μας, για να γίνει μέσα στην καρδιά μας αγάπηση στο Χριστό. Και άμα αγαπήσουμε το Χριστό, η αγάπη αυτή θα νικήσει τον κόσμο. Η αγάπη αυτή του Χριστού θα νικήσει τη δύναμη του Σατανά, θα νικήσει όλες τις δυσκολίες και θα ανοίξει την πύλη του Παραδείσου. Να ζούμε το μαρτύριο. Βλέπουμε τον εσταυρωμένο μας που έχουμε στο εικονοστάσιο μας και τόσες άλλες αγίες εικόνες που μαρτυρούν το μαρτύριό του, να προσπαθήσουμε, μάλλον να προσευχηθούμε, διότι με απλή γνώση δεν αλλάζει ο άνθρωπος. Να προσευχηθούμε να μας δοθεί χάρις και έλεος στο μαρτύριο του Χριστού και τότε θα το ζήσουμε. Άμα το ζήσουμε, τότε τα μάτια μας θα γίνουν δύο βρύσες και η καρδιά μας θα πάλι σαν είδωρ αλλόμενων εις ζωήν αιώνιων από την αγάπηση του Θεού. Έχουμε άμεση ανάγκη αυτή τη χάριτος για να αντιμετωπίσουμε τα δυνατά. Θα είναι πολύ μεγάλα. Θα είναι πάρα πολύ μεγάλα, διότι εμείς βρισκόμεθα αδύναμοι. Εάν είμαι θα δυνατή, δεν είναι τίποτα. Όταν έρθει η αγάπηση του Θεού και ο Θεός Σέρος, ούτε μαρτύρια, ούτε δυσκολίες, ούτε σταυρώσεις, ούτε τίποτε δεν δυσκολεύει τον άνθρωπο. Μόνον όταν είμαστε εστερημένοι της χάριτος, τότε οι καημένοι βρισκόμεθα στον πόλεμο χωρίς όπλο, χωρίς αστίδα, χωρίς τίποτε, έκθετοι στα πυρά του εχθρού. Επομένως θα ακολουθήσει θάνατος. Γι' αυτό θα πρέπει να ζήσουμε δια της προσευχής το μαρτύριο του Χριστού για να μας αξιώσει να υπομείνουμε το μαρτύριο δια την αγάπη του Χριστού. Και αν μαρτυρήσουμε, αν θα είμεθα άξιοι αυτή της μεγάλης χάριτος, θα μας δοθεί η αγάπηση του Θεού. Διότι για να μαρτυρήσουμε πρέπει να είμεθα διαλεγμένοι του Θεού. Πρέπει να αγαπηθούμε από το Θεό ιδιαίτερα, γιατί το στεφάνι θα είναι όλος ιδιαίτερο και στολισμένο του μάρτυρος των εσχάτων χρόνων. Και επειδή θα είναι τόσο πολύ όμορφο και δοξασμένο, χρειάζεται να είμεθα και διαλεγμένοι και δακτυλοδεικτούμενοι από τη Θεία Πρόνοια. Και το ότι είμεθα χριστιανοί, αγαπημένοι είμαστε από το Θεό. Πόσοι και πόσοι άνθρωποι καλύτεροι από μας δεν είναι ορθόδοξοι χριστιανοί? Και εμείς οι ταλέποροι, ον πρώτος είμαι εγώ, αξιωθήκαμε αυτή τη χάριτος να βαπτιστούμε, να πάρουμε την υιοθεσία, να πάρουμε το Άγιο Μύρον, να πιστεύουμε ορθόδοξα και αληθινά στον αληθινό Θεό και να ελπίζουμε ζωή αιώνιων και να φύγουμε την κόλαση. Και μόνο την κόλαση να φύγουμε και να μην μας εγκαταλείψει ο Θεός να κατεβούμε κάτω, είναι μέγα έλεος του Θεού. Λοιπόν, και συγκριτικά, όταν ακολουθήσει και το κέρδος της βασιλείας των ουρανών, της δύναται διηγηθεί τη μεγάλη αυτή ασπλαχνία και ελεημοσύνη του Θεού. Γενικά είμεθα ελεημένη τόσο πολύ που βρισκόμεθα χάριστη. Τίποτε δεν του προσφέρουμε του Θεού.
Η ζωή μας είναι μια ευεργεσία του Θεού και η ζωή μας παρουσιάζει μια χαριστία του Αγίου Πνεύματος, να αγαπήσουμε τον Χριστό μας μελετώντας το πάθος του. Άμα το μελετούμε και το ζούμε, θα το κερδίσουμε το πάθος. Θα κερδίσουμε μετά και την αγάπηση του Θεού και την εξηλαίωση από τις αμαρτίες μας. Και αν ο Θεός θελήσει, από αμαρτωλοί που είμαστε, να γίνουμε μάρτυρες, να γίνουμε ομολογητές, τιμή και δόξα στο Θεό, εις τον οποίο να είναι και μόνον η τιμή και η δόξα και η λατρεία.